Είναι μαζί μας ο ηθοποιός Γιάννης Στάνκογλου και θα συζητήσουμε μαζί του όλα όσα μας απασχολούν καθημερινά. Για να τον καλωσορίσουμε και κατευθείαν στην πρώτη ερώτηση. Γιάννη, με την πανδημία τι γίνεται? Τα πράγματα είναι λίγο δύσκολα. Είναι εδώ και πάρα πολύ καιρό. Ξεκίνησε το Μάρτιο 2 μήνες, μετά ξανά τον Νοέμβρη άλλους 2 μήνες και βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ακριβώς φως στο τούνελ αυτή τη στιγμή. Πιστεύω ότι το πιο αναγκαίο, ας πούμε, το οποίο μάλλον δεν έγινε έτσι όπως θα έπρεπε να έχει γίνει, είναι αυτό που λέμε μεθ, περισσότερες μεθ και περισσότερα χρήματα, ας πούμε, για την υγεία. Πράγμα το οποίο πιστεύω ότι δεν έχει γίνει έτσι όπως θα έπρεπε να γίνει και ίσως να τραβάμε κιόλας όλο αυτό το πράγμα της μεγαλύτερης, ας το πούμε, καραντίνας λόγω αυτού. Δεν ξέρω πώς θα αλλάξει το πράγμα. Ελπίζω να αλλάξει, αλλά νομίζω πια έχουν να αποθέσει τις ελπίδες όλες στο εμβόλιο. Φτάνει το εμβόλιο? Δεν νομίζω ότι φτάνει μόνο το εμβόλιο. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή, μέχρι να έρθει το εμβόλιο, πεθαίνουν άνθρωποι. Κανονικά θα έπρεπε αυτούς με κάποιον τρόπο να τους έχουμε εξασφαλίσει, να μην πεθαίνουμε. Γιατί κακά τα ψέματα, όλοι μας είμαστε φορολογούμενοι πολίτες. Έχουμε δώσει τόσα λεφτά. Εγώ δουλεύω προσωπικά από το 88, το πρώτο μου ένσημο, σε ηλικία 14 χρονών στην οικοδομή. Και πληρώνω οίκα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, θέλω να πω ότι με κάποιον τρόπο μου ανήκει και ένα κρεβάτι σε ένα νοσοκομείο όταν θα έχω ένα πρόβλημα πολύ σοβαρό. Και ο δικός σας χώρος έχει σοβαρά προβλήματα αυτή την περίοδο. Θα έλεγε κανείς ότι είναι λίγο σε άγρια κατάσταση. Είναι πολύ δύσκολα. Δηλαδή, ευτυχώς αυτή τη στιγμή υπάρχουν κάποιες παραγωγές οι οποίες γίνονται στην τηλεόραση και είναι αρκετές σε σχέση με τα τελευταία χρόνια. Αλλά το θέατρο σιγοκαίει. Σίγουρα πεθαίνει, αργό πεθαίνει. Είναι δύσκολα τα πράγματα γιατί, εντάξει, ναι, μεν όλο αυτό έχει ξεκινήσει από το Μάρτι. Καλοκαίρι δεν γίνανε παραγωγές. Εγώ προσωπικά ήταν να ήμουν σε μια παραγωγή του Φεστιβάλ Αθηνών στον Προμηθέα Δεσμώτη που θα ήταν στην Επίδαυρο και θα έκανε περιοδεία σε όλη την Αθήνα, σε όλη την Ελλάδα. Τελικά δεν έγινε, ακυρώθηκε. Πήραμε το OK για να γίνει του χρόνου. Αλλά είναι πολλές άλλες παραγωγές οι οποίες ήταν να ανέβουν τον Νοέμβρη, δεν καταφέρανε. Υπάρχουν παιδιά, ας πούμε, που κάνανε πρόβες όλο αυτό το διάστημα, 2-3 μήνες, χωρίς να πληρωθούν κάποιοι. Και η παράσταση αυτή δεν ανέβηκε ποτέ και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι δεν υπάρχει ακριβώς λίγο φως στο τούνελ. Το πότε θα ανέβουν, αν τελικά θα γίνει έτσι όπως είναι να γίνει το Φεστιβάλ Αθηνών, με 100% πληρότητα. Θέλω να πω ότι υπάρχει μια τεράστια ανασφάλεια αυτή τη στιγμή και υπάρχει κόσμος ο οποίος και οικονομικά είναι πολύ άσχημος. Δηλαδή, έχω φίλους που δεν κάνουν τηλεόραση, ας πούμε, δεν έχουν από κάπου αλλού κάποιο εισόδημα και δεν έχουν και θέατρο αυτή τη στιγμή. Το επίδομα φτάνει? Είναι μια βοήθεια, αλλά δεν νομίζω ότι αρκεί μόνο αυτό. Και για μας τους ηθοποιούς είναι και κάτι άλλο. Είναι το θέμα της εκτόνωσης, είναι το θέμα της επαφής μας με το κοινό, είναι το θέμα της δημιουργίας μας, ας πούμε, με αυτό το οποίο κάνουμε. Και αυτό δυστυχώς έχει άμεσες επιπτώσεις στην ψυχολογία μας, στο πώς συμπεριφερόμαστε, ας το πούμε έτσι, στην καθημερινή μας ζωή. Η αλήθεια πάντως είναι ότι οι καλλιτέχνες βγήκαν μπροστά, διεκδίκησαν, φώναξαν, ήταν στους δρόμους. Βγήκαμε μπροστά. Ναι, δεν γίνεται κι αλλιώς. Απλώς εγώ πιστεύω ότι θα πρέπει να είμαστε πάντα μπροστά. Το έχω δηλώσει κιόλας αυτό και να είμαστε μέσα στα πράγματα και με κάποιο τρόπο να γνωμοδοτούμε κιόλας. Θέλω να πω ότι πιστεύω πάρα πολύ στο διάλογο. Πιστεύω πάρα πολύ στην επικοινωνία και στο πώς θέτεις τα προβλήματα του ενός ή του άλλου κλάδου, ας το πούμε έτσι, ούτως ώστε να βρεθούν λύσεις οι οποίες θα είναι ικανοποιητικές κυρίως για τους ανθρώπους που δουλεύουν, ας πούμε, στο θέατρο. Μπρος, πάνω στη σκηνή και πίσω από τη σκηνή και τους τεχνικούς. Εγώ πιστεύω ότι χρειάζεται παραπάνω, περισσότερο αγώνας.